Κύριε Αβάγκα, ποιο είναι το περιεχόμενο της σύγκλησης μέχρι τώρα που έχετε? Διαφάνει ότι υπάρχει μια σύγκληση. Αλλά διαφάνει επίσης ότι υπάρχουν και παρατηρήσεις από το ΚΚΕ και παρεμβάσεις. Ποιο είναι αυτό που μπορείτε να το, για το καταλάβει ο κόσμος? Ναι, δεν ξέρω σε ποιο σημείο λέτε για συγκλήσεις. Έτσι βγήκε σταθούμε... δημοσιογραφικά ότι και το ΚΚΕ είναι. Στο περιεχόμενο των πάγιων θέσεων του ΚΚΕ που αυτές κατατέθηκαν και στη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του συντρόφου Δημήτρη Κουτσούμπα με τον Πρωθυπουργό. Εκεί λοιπόν τι θέσαμε ως ζήτημα? Πρέπει να εξασφαλιστεί το δικαίωμα της ψήφου των αποδήμων ουσιαστικά ενός μεγάλου κομματιού του πληθυσμού που μετανάστευσε τα χρόνια ιδιαίτερα της κρίσης για να βρει εργασία, για να μπορέσει να σπουδάσει. Οπωσδήποτε πρέπει να εξασφαλιστεί. Πώς όμως πρέπει να εξασφαλίσεις ορισμένες προϋποθέσεις για να μην υπάρξει αλλίωση του εκλογικού σώματος? Ένα ζήτημα. Πρώτο κριτήριο δηλαδή που θέσαμε ως ΚΚΕ. Πρώτο θέμα λοιπόν... Άρα φοβάστε αλλίωση κι εσείς? Από τη στιγμή που υπάρχει, κυριαρχεί να το πούμε διαφορετικά, το δίκαιο του αίματος, όπου όχι μόνο παίρνει στην ελληνική ηθαγένεια αλλά αυτομάτως εγγράφεσαι και στους εκλογικούς καταλόγους, πρέπει να διαμορφωθούν και ορισμένες προϋποθέσεις. Πρώτο κριτήριο που θέτουμε. Να υπάρχουν συγκεκριμένοι οικονομικοί δεσμοί του πολίτη ο οποίος θα ψηφίσει, του απόδημου, μπας περιπτώσει. Να έχει δηλαδή εδώ να έχει ορισμένους οικονομικούς δεσμούς, για παράδειγμα με αριθμό φορολογικού μητρώου, που βέβαια σημαίνει και αντίστοιχα περιουσιακά κριτήρια κτλ. Συμφέροντα, συναλλαγές κλπ. Κάπως πρέπει αυτό να πιστοποιείται, γιατί είναι αυτό το οποίο, αν θέλετε, είναι αποδεκτό από ευρύτερο κόσμο. Ότι δεν μπορεί κάποιος, ο οποίος αυτό, δεν γιατί υφίσταται... Μπορεί να γίνει μια μαζική, ένα μαζικό άνοιγμα αφημία, ας πούμε. Τώρα το σκέφτομαι. Θα σας πω. Γι' αυτό και το συνδέουμε κάπως να εκφράζεται ότι διατηρεί περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα. Άρα υφίσταται με έναν τρόπο και τις συνέπειες της πολιτικής η οποία υλοποιείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις διαχρονικά στην Ελλάδα. Και αυτό, αν θέλετε, έχει ευρύτατη αποδοχή από έναν κόσμο που το καταλαβαίνει. Άλλο. Δεύτερο ζήτημα. Να είναι εύλογο το χρονικό διάστημα το οποίο απουσιάζει από την Ελλάδα. Θέλετε να το προσδιορίσουμε στα 30 χρόνια? Είπαμε έναν αριθμό τυχαία. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το δικαίωμα να δίνεται ακόμα και σε μετανάστες τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς, οι οποίοι, αν θέλετε, έχουν χάσει κάθε δεσμό με την Ελλάδα και με τις εξελίξεις εδώ. Δηλαδή και βέβαια το τρίτο ζήτημα που είναι κρίσιμο για μας είναι το ζήτημα της αυτοπρόσωπης ψήφου με όλα εκείνα τα μέτρα στις πρεβίζες, στα προξενία. Όχι επιστολική. Όχι επιστολική. Γιατί, αν θέλετε, και ο άλλος ο οποίος θα πάει αυτοπροσώπως να ψηφίσει δείχνει και μία θέληση να εκφράσει τη γνώμη του. Άρα, κυρία... Οπότε εμείς αυτά τα βλέπουμε σόρευτικά. Δεν είναι είτε το ένα είτε το άλλο. Κυρία Δάγκα, καταλαβαίνουμε λοιπόν με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτετε, αν πάτε σε κάποια κουβέντα, αν ικανοποιηθούν είτε οι τρεις είτε κάποιοι από τους τρεις, το συζητάτε? Δεν είναι κάποιοι από τους τρεις, γι' αυτό σας το είπα σωρευτικά, για να αποφευχθεί αυτό που σας είπα και στην αρχή. Δηλαδή, άρα και αυτό που σας είπα και στην αρχή. Δηλαδή η αλλίωση του εκλογικού σώματος και του εκλογικού αποτελέσματος. Πάμε στα κριτήρια που βάλατε για την οικονομική σχέση με τη χώρα. Προφανώς είναι το αφημί. Βάζετε και χρονικό όριο πότε θα έχει, πόσα χρόνια να έχει αφημί, προκειμένου να αποφευχθεί να γίνει, να έρθουν 15-50.000 αφημί σε δύο μέρες. Αυτά να τα δούμε. Να τα δούμε αυτά που λέτε. Ορισμένες τέτοιες πλευρές. Δηλαδή να το κλειδώσετε, να αποφύγετε. Αυτή η πλευρά είναι πολύ σημαντική που θέτει. Βεβαίως, βεβαίως. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μία πλούσια ευρωπαϊκή πείρα, αν θέλετε, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς βιασύνες, να μελετηθούν όλα, το γερμανικό μοντέλο, διάφορα μοντέλα που ισχύουν όσον αφορά στο δικαίωμα της ψήφου των αποδήμων. Να μελετηθεί αυτή λοιπόν η ευρωπαϊκή πείρα με ψυχραιμία, γιατί εμείς, αν θέλετε, ως ΚΚΕ, ούτε σε παζάρια θα μπούμε, ούτε, αν θέλετε, θα μπούμε σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. Γιατί λέτε παζάρια, έχετε την αίσθηση ότι υπήρξαν παζάρια? Τι εννοείτε? Είπατε εμείς δεν θα μπούμε σε παζάρια. Αν ικανοποιηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, εμείς βάζουμε ορισμένες προϋποθέσεις συγκεκριμένες. Αν ικανοποιηθούν, γίνουν δεκτές αυτές οι προϋποθέσεις? Είναι παζάρι? Όχι βέβαια. Αν γίνουν αποδεκτές και οι τρεις προϋποθέσεις που θέτει το ΚΚΕ, οπωσδήποτε όχι. Αλλά εμείς βάζουμε το ζήτημα ότι δεν ετεροκαθοριζόμαστε, αν θέλετε,
με βάση τη στάση που θα κρατήσει εκάστοτε κυβέρνηση ή τα άλλα κόμματα, τα αστικά πολιτικά κόμματα. Με αυτή την έννοια εμείς το βάζουμε. Εγώ θεωρώ σοβαρό κόμμα το ΚΚΕ. Λέω τη γνώμη μου. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Εμείς το λέμε γιατί, αν θέλετε, και ορισμένες πλευρές που έβαλε εκ μέρους της κυβέρνησης ο κύριος Φεύγας, αν θέλετε, αποδεικνύουν ότι ίσα-ίσα αυτά τα κριτήρια πρέπει να υλοποιηθούν, γιατί ακριβώς υπάρχει πολύ μεγάλος και σοβαρός κίνδυνος η αλλίωση του εκλογικού σώματος να ουσιαστικά να επιδράσει και στις ίδιες τις πολιτικές εξελίξεις. Κυρία Δάγκα, σας ευχαριστούμε πολύ.